Εμείς αλλάζουμε θέμα τώρα. Θα πάμε να συνδεθούμε με την ιστορικό, την πανεπιστημιακό, την κυρία Βασιλική Λάζου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Κοπλουμπέρη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Να κάνουμε μια συζήτηση έτσι με ιστορικές αναφορές και λόγω της σημερινής ημέρας, 15 Ιουλίου, πριν από 59 χρόνια, 15 Ιουλίου του 65, είχαμε τα γεγονότα των Ιουλιανών με την κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, που το παλάτι αρνήθηκε να διοριστεί στη θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θέλησε τον εκλεκτό του, τον Πέτρο Γαρουφαλιά, να μείνει σε αυτή τη θέση. Ένα γεγονός που οδήγησε σε μια περίοδο πολιτικής ανομαλίας που έφτασε μέχρι το 67 και το πραξικόπημα. Ποιο ήταν έτσι το κλίμα εκείνης της εποχής και ποια ήταν τα πρόσωπα εκείνα, έτσι, ας ξεκινήσουμε αυτό, που έπαιξαν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο να έχουμε αυτά τα γεγονότα, με μια κυβέρνηση που είχε ενωπεί και ισχυρή λαϊκή εντολή? Ακριβώς όπως το λέτε, ήταν μια κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, της Ένωσης Κέντρου, μια κυβέρνηση του 53% με 171 βουλευτές. Μια πάρα πολύ ισχυρή πλειοψηφία, η οποία είχε πρόγραμμα την φιλελευθερωποίηση αυτής της καχεκτικής μετεμφυλιακής δημοκρατίας. Μιας δημοκρατίας που μόνο δημοκρατία ουσιαστικά δεν ήταν. Ο Στρατής Τσίρκας, ο οποίος έχει γράψει τη χαμένη άνοιξη, αναφερόμενος ακριβώς σε αυτά τα γεγονότα του καλοκαιριού του 1965, που ονομάζουμε Ιουλιανά, μιλάει για μια δημοκρατία των δοσιλόγων με φερετζέ. Μία δηλαδή δημοκρατία όπου δίπλα στο Σύνταγμα υπάρχει ένα παρασύνταγμα το οποίο κυριαρχεί. Είναι το κράτος της εθνικοφροσύνης, το κράτος των αποκλεισμών πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών, όλου του προοδευτικού θα λέγαμε χώρου, και ο λαός κάποια στιγμή αντιδρά. Μετά τις εκλογές της Βίας και Νοθείας του 1961 που είχαν φέρει τον Κωνσταντίνο Καραμαλή στην κυβέρνηση, γίνονται εκ νέου εκλογές το 1964, βγαίνει ο γέρος της Δημοκρατίας, όπως ονομάστηκε, ο Γεώργιος Παπανδρέου, και θέλει να φιλελευθερωποιήσει, θα το λέγαμε έτσι, το καθεστώς, την κοινωνία, να φέρει κάποιες δημοκρατικές, να μην νομίζουμε ότι είναι και πολύ προοδευτικές αυτές οι αλλαγές, αλλά σίγουρα αποτελούν πρόοδο σε σχέση με το τι επικρατούσε. Εξωθεσμική παράγοντες όπως είναι το παλάτι και οι Αμερικανοί και ο σκληρός πυρήνας της εθνικοφροσύνης αντιδρούν σε αυτές τις αλλαγές. Πρόσχημα, αφορμή είναι ακριβώς ο έλεγχος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που σημαίνει τον έλεγχο του στρατού. Ο Γεώργιος Παπανδρέου διεκδικεί το αυτονόητο δικαίωμα για κάθε κυβέρνηση να ορίζει τους υπουργούς της. Το παλάτι, ο βασιλιάς, αρνείται να υπογράψει το διορισμό του ίδιου του Παπανδρέου ως Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Μέχρι τότε υπουργός Άμυνας ήταν ο Γαρυφαλιάς, άνθρωπος που ο Γαρυφαλιάς, επιμένοντας ένας υπουργός άμυνας τον οποίον έλεγχε το παλάτι. Άρα ο βασιλιάς έλεγε το στράτευμα. Και το πραγματικό διακύβευμα ήταν αν η δημοκρατική κυβέρνηση θα έλεγε το στράτευμα ή ο βασιλιάς. Μιλάμε για έλεγχο του στρατεύματος, γιατί ο στρατός την περίοδο εκείνη και στον εμφύλιο και μετά τον εμφύλιο είναι ένας από τους πυλώνες της εξουσίας. Ο στρατός πολιτεύεται εκείνη την εποχή, ασκεί εξουσία και ο έλεγχος του στρατού είναι σημαντικός, γιατί ο στρατός χρησιμοποιείται για την εσωτερική καταστολή ουσιαστικά, τον έλεγχο, για να μην διολιστήσει, και το βάζω σε εισαγωγικά το επόμενο, να μην διολιστήσει η χώρα προς τον κομμουνισμό. Έτσι είναι ο κομμουνισμός ο εχθρός, είναι η θεωρία της διαρκούς ανταρσίας για την οποία πρέπει να ισχύουν έκτακτα κατασταλτικά μέτρα. Ο στρατός λοιπόν πρέπει να ελέγχεται από το παλάτι, από τους Αμερικάνους, από εξωθεσμικά κέντρα. Έτσι λοιπόν δεν αναγνωρίζεται το δικαίωμα στην νόμιμη κυβέρνηση, την κυβέρνηση της ευρείας πλειοψηφίας του Γεωργίου Παπανδρέου, να
διορίσει τον δικό της ουσιαστικά. Αυτό που οδηγεί, έτσι για να το τρέξουμε λίγο, οδηγεί στην παρέτηση του. Οδηγεί στην παρέτηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Έτοιμο ουσιαστικά είναι προφορική η παρέτηση. Πριν ακόμα υποβάλει τη γραπτή του παρέτηση, έχει το παλάτι έτοιμο τον Αθανασιάδη Νόβα, τον οποίο ορκίζει πρωθυπουργό, γι' αυτό ονομάστηκε κατεψυγμένος, ήταν στο ψυγείο και περίμενε ουσιαστικά. Δεν λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης. Ουσιαστικά ορκίζονται τρεις κυβερνήσεις. Ακολουθεί ο Στέφανος Στεφανόπουλος, δεν δέχεται και αυτός, δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Ακολουθεί η κυβέρνηση του Ηλία Τσιριμόπου, που με την αποστασία, αυτό που ονομάζουμε αποστασία, των βουλευτών της Ένωσης. Πόσοι έφυγαν, έφυγε ένας αρκετά μεγάλος αριθμός, δεν είναι? Αρκετά μεγάλος αριθμός, 37, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, πάνω από 30 βουλευτές της Ένωσης Κέντρου φεύγουν στην κυβέρνηση του Ηλία Τσιριμόπου, ανάμεσά τους και προβεβλημένα στελέχη της Ένωσης Κέντρου. Μην ξεχνάμε ότι ένα από τα συνθήματα των μαζικότατων διαδηλώσεων εκείνη την περίοδο στους δρόμους της Αθήνας είναι το Μητσοτάκη κάθαρμα. Ο Μητσοτάκης, ο πατέρας, ορκίζεται υπουργός συντονισμού στην κυβέρνηση του Ηλία Τσιριμόπου, είναι. Και πρωταγωνιστούσε και σε όλη την προσπάθεια να φύγουν βουλευτές από την Ένωση Κέντρου και να πάνε και να μετακινηθούν. Συγγνώμη, λέω ότι ο Μητσοτάκης πρωταγωνιστούσε στην οργάνωση των βουλευτών για να φύγουν από την Ένωση Κέντρου. Όταν δεν τους έβγαινε ο αριθμός, γιατί στην πρώτη κυβέρνηση, την πρώτη προσπάθεια με τον Νόβα δεν βγήκε ο αριθμός, δεν πήρε ψήφο εμπιστοσύνης, προσπαθούσαν να προσελκύσουν με διάφορα μέσα όσο το δυνατόν περισσότερους βουλευτές της Ένωσης Κέντρου, γιατί η ΕΡΕ τότε ψήφιζε, έδινε ψήφο εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις των αποστατών, αλλά χρειαζόντουσαν ένας αρκετά σημαντικός αριθμός από βουλευτές της Ένωσης Κέντρου προκειμένου να αποκτηθεί αυτή η πλειοψηφία. Να θυμίσουμε τώρα, μια και λέγαμε για τον Νόβα, ότι όταν ο Νόβας είχε προταθεί για πρόεδρος Βουλής από τον Γεώργιο Παπανδρέου, δεν μπορούσε να μαζέψει πλειοψηφία και αναγκαστήκανε να, με δεύτερες και τρεις πληροφορίες και με στήριξη από άλλα κόμματα, η παντοδύναμη Ένωση Κέντρου να ψηφίσει τον Νόβα για πρόεδρο της Βουλής. Και ήταν η περίφημη φράση που είπε τότε ο Γιώργος Παπανδρέου, ότι γίναμε η χλέβη των εντημένων. Έτσι. Το σύστημα. Είχε ξεκινήσει μια περίπου ανομαλία, η οποία με πρωταγωνιστή το Μητσοτάκη κατέληξε τελικά σε μια χούντα. Κατέληξε όλη αυτή η πολιτική κρίση. Κατέληξε. Ουσιαστικά τα Ιουλιανά λήγουν το Δεκέμβριο του 1966, όταν αποφασίζεται να γίνουν εκλογές. Υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον Παναγιώτη Κανελόπουλο και τον Γεώργιο Παπανδρέου. Οι εκλογές αυτές που ήταν προγραμματισμένες για το Μάιο του 1967 δεν έγιναν ποτέ. Πρόλαβε η Χούντα. Και αν μου επιτρέπετε να πω, αυτό δείχνει την ήττα του συστήματος της εθνικοφροσύνης. Γιατί χρειάστηκε μια δικτατορία. Χρειάστηκε αυτή η πολιτική κρίση, χρειάστηκε η απευθείας επέμβαση για την κατάλυση της δημοκρατίας, προκειμένου να μπορέσουν να συγκρατήσουν ή να ανακόψουν, αν θέλετε, όλο αυτό το ρεύμα φιλελευθερωποίησης. Γιατί ο λαός αποκλεισμένος, καταπιεσμένος, μιλάμε για τρομερή καταστολή, είναι το κράτος του Χαφιέ, το κράτος της παρακολούθησης, το κράτος της Μακρονήσου, των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων. Όλα αυτά δεν παραπέμπουν καθόλου σε δημοκρατία και τελικά χρειάστηκε μία χούντα για να μπορέσουν να επιβάλλουν αυτό το οποίο ήθελαν, για να μπορέσουν να επιβληθούν. Είναι ακριβώς η ήττα του συστήματος της εθνικοφροσύνης. Αυτή η πολιτική κρίση, με πρόσχημα, ξαναλέω, τον κομμουνιστικό κίνδυνο σε εισαγωγικά, καταλήγει τελικά σε ευθεία δικτατορία, σε άμεση δικτατορία. Μάλιστα. Κύριε Λάζου, σας ευχαριστούμε πολύ. Γιατί μέσα σε έναν σφιχτό χρόνο καταφέραμε και κάνουμε αυτή την αναδρομή και νομίζω με πολύ κατανοητό τρόπο για τους τηλεθεατές μας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.